Γεια σου. Από Αστρόμαυρη επαρχία, καλό. Όλη την επαρχία, άκου τώρα. Σε γαμάει το κατακόκκινο κέντρο. Σε γαμάει το κατακόκκινο κέντρο. Τραβάρε στα διάλα από τώρα, πατεώνες. Πάτε και βρίσκετε τώρα τίτλο. Ασπρόμαυρη επαρχία. Ασπρόμαυρη είναι μόνο η ζέμπρα. Να ξέρετε ότι υπάρχει ακόμα αυτό που το λέγαμε πολύ παλιά από τη δεκαετία του 60. Ποιο? Μετά τη Λάρισα. Χάνατε, μετά τα τέλη. Ναι, γιατί τώρα δεν έχουν αρχίσει. Όχι, γιατί έγινε μια. Να μην το ξεχνάνε ότι. Έγινε μια παρένθεση, ακούστε ρε πουτάνε. Έγινε μια παρένθεση με το ΣΥΡΙΖΑ και που πουλήσατε τη Μακεδονία. Πάλι έχει ξαναγίνει τα ίδια. Μετά τα τέλη, τέλος. Ήττα. Με όποιο και να παίζετε. Εμπρός. Εδώ το Απολλωνάκι δεν μπορούσατε να κερδίσετε τόσα χρόνια. Τι είναι? Το να πει. Έλα. Σας περιμένω όμως τώρα. Τι να περιμένετε, κάντε χωρίστε στον πάτο σας και ερχόμαστε. Τι να περιμένετε, ρε μπουρδέλα. Τι να περιμένετε, σας έχουμε ξεκολλιάσει. Αυτές οι απειλές, τώρα θα γελάω, εντάξει, εκείνη τη στιγμή εκνευρίστηκα. Δεν γίνεται να τις κάνει μια πουτάνα. Δεν γίνεται να σε πουτάνα. Δεν σε έχουμε ξεκολλιάσει. Φλόρ, φέρτα εδώ, ρε. Έβλεπα την Νόβα το απόγευμα, εκεί με τον Άρη, που παντιόμουν με τον Άρη, και έβλεπα την Νόβα. Και είχε που δείχνει τα παιχνίδια τα περασμένα. Ρε 15 χρόνια έδειχνε, λέω δεν μπορεί ρε πούστη, κάπου τα έχουμε χάσει. Τίποτα, δεν είχαμε χάσει πουθενά. Ρε μπουρδέλα. Και όλα μαζευόσασταν σε παιχνίδι που το έχετε αλλαγάγει παιχνίδι της χρονιάς. Και να φεύγετε πάντα με πούτσα και έχετε θράσει και παίρνετε τηλέφωνο. Και άλλη πούτσα θα έχετε την Τετάρτη. Και όταν και 27 του μηνός και άλλη πούτσα. Ρε τέμπινε, λέω για πούτσα, πολύ σου λέω. Πούτσα, πούτσα, πούτσα. Ο χαμένος είναι χειρότερος από το χαμημένο. Είναι το ρητό που σας ταιριάζει. Άντε μπουρδέλα. Και να πω και κάτι άλλο σας θυμίσω. Μέχρι ο Ιντέγκε σας κατούρισε. Ρε έχει κατουρίσει όλοι. Σας κατουρίσε. Έχουμε αφήσει δείγματα ούρων τώρα. Δηλαδή έχει κατουρίσει τα λιοντάρια στη ζούγκλα. Δεν έχουν κατουρίσει τόσο. Έχουν κάνει παίκτες του Ολυμπιακού την Τούμπα περιοχή τους. Ένα λέει, ο Ιντέγκε λέει δώσε μου εμένα τη μεγάλη περιοχή. Πάει κατουρά εκεί πέρα. Πάει ο Ριβάλτο. Πάει ο Καστίγιο, πάει ο Τζιοβάνι, πάει ο Τζόρτζεβιτς, Ποτολοσίδης, ο Στολτίδης, ρε μπουρδέλα, πόσα γαμίσια θέλετε να θυμηθώ, τι μας χυπνάτε το παρελθόν, εμείς εντάξει είμαστε, κοιταχτείτε λίγο από πίσω. Εμπρός. Και είπαμε, ο χαμένος είναι χειρότερος τάκι και από τον γαμημένο, εντάξει είμαστε, εμπρός. Άντε μπουρδέλα. Εγώ είμαι. Ρε στα διάλεγε, γιατί είναι σαν πατριώνα, φάνηκε. Ναι, ρε άκη μου, ναι, ρε κουμπάρα. Φάνηκε, ρε. Στα διάλεγε, ψεύτε. Πήρατε. Τι νομίζετε, δεν είναι, ακούστε, είναι κανονική εκπομπή. Όπως ο Ολυμπιακός είναι κανονική ομάδα και όπως υπηρετούμε το κανονικό ποδόσφαιρο. Εσείς υπηρετείτε πάντα κάτι άλλο. Δεν είσαστε. Εκτός ούτε κανονική οπαδή είσαστε, ούτε το ποδόσφαιρο αγαπάτε, ούτε τίποτα. Μόνο το κρασί αγαπάτε, λέγε κι εσύ. Λοιπόν, έχω να φέρω. Τι να πει, δε χρόνια, λοιπόν, φεύγει. Και την προδοσία, αγαπητέ. Άμα ακούς λοιπόν και δεν λένε το όνομά τους, είναι αυτοί που έχουν διπλοκλειδωθεί στην τουαλέτα και απειλούν. Ναι. Από την τουαλέτα του σπιτιού της, όχι την κανονική, του υπογείου, των επισκεπτών. Εμπρός. Ας τα διέλα από εκεί πέρα, τριμπούρδελα. Απειλήσετε το γαμιά σας. Το μόνο μπορείτε να μας κάνετε είναι να μας τραγγίξετε πάλι, ρε. Να μας τραγγίξετε. Μας έχετε στεγνώσει, βρε καριόλια. Δεν έχει μείνει για τις γυναίκες μας τίποτα, οπότε παίζουμε μαζί. Μας έχετε στεγνώσει, ρε τριμπούρδελα. Δεν είναι μασέ το. Ό,τι γρήγορα έχουμε μας το έχετε απομυζήσει. Και παίρνετε τηλέφωνο. Να απειλείτε, τι να απειλήσετε. Ορίστε. Ρε σε απειλούνε πάλι. Πάλι σε απειλούνε. Πάλι, πάλι να στραγγίξουνε. Εμπρός. Μιλάνε τα και στο δικό σου. Να τον έκλεισε αυτός. Για απειλή πήγαινε, λέει άστο, λέει τώρα. Αφού έχω τα φλόκια τα περσινά. Έλα. Θέλετε after hour, after hour. Έλα. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια και σας. Πάλι, ο Παοξής που λέει αλήθειες είναι εδώ και πάλι. Άντε, για! Άντε, ρε ψεύτη. Όχι, ρε, όχι. Ρε, δεν υπάρχει Παοξής που λες αλήθεια, δεν ξέρεις τι είναι το ποδόσφαιρο. Εσένα σε κλείνω, γιατί έχεις αμφισβητήσει αυτό που βάλαμε στο διάλειμμα. Ελά, σου πω. Τους 80 Ολυμπιακούς που κάνανε βότα στο Λευκό Πύργο. Μ' αρέσει που τα τεκμηριώνεις, γιατί δεν κλείνει, έτσι. Στο ξαναβάλαμε, το είδες. Α, είχε πει έτσι. Που λέει αλήθεια, αυτό που λέει αλήθεια και δεν πάω δεχόταν. Αλλά τι δεν θα δει, ρε. Έξα το σπίτι, σαν του δει. Στο λεπτό πήγα. Αν ήταν κανένα πιο κεντρικό σημείο τη Θεσσαλονίκη, εκεί θα πήγαινε. Δεν υπάρχει. Άμα δει το Λευκό Πύργο, όποιο και να δει, θα πει Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό πήγαν εκεί. Θέλετε να είναι κάπου αλλού, πού είναι το κέντρο τη Θεσσαλονίκη, στο κάμπο σπιτάκι σου. Εκεί θα έρχονταν.
Εμπρός. Όπου και να πείτε ρε, όπου και να πείτε ρε ψεύτες. Εμπρός. Ας τέτοια λες και δεν έχουμε έρθει εκεί πέρα πάνω, δεν έχουμε δει τα έσχη. Με τη... Ρε με την ασυλία της αστυνομίας κάνετε τις μάγκες με μπουρδέλα. Εδώ πήγατε οι φίλοι του Ολυμπιακού στο Αγρίνιο, φάγανε πρόστιμο για τον κορονοϊό. Και σας δεν τόλμησε να σας ακουμπήσει κανείς, αφού σας όλοι φιλαράκια. Δεν βγάλε και η Ένωση Αστυνομικών. Είχε βγάλει για το... να υποστηρίξει το Σαββίδι. Και το Μπαουκ. Άσε με ρε τώρα πατεώνες τώρα που κάνετε τις μάγκες εκ του ασφαλούς με την αστυνομία δικιά σας. Μια ζωή τα ίδια. Κολοτρυπίδες. Και όποτε είναι να εμφανιστείτε, να εμφανίζεστε πουθενά και τα λέτε σε εμάς. Που την έχουμε οργώσει, ρε. Την έχουμε οργώσει τη Θεσσαλονίκη. Την έχουμε οργώσει. Την έχουμε μάθει και καλά από το σπίτι μας, την ξέρουμε. Τι να κάνουμε, ρε Μπουρδέλα. Δηλαδή, τι να κάνουμε, ρε Μπουρδέλα. Λέω που δεν ψέματα. Στο δημοτικό θέατρο δεν μπορούν. Στο δημοτικό θέατρο. Ναι, στο κέντρο. Στο δημοτικό θέατρο σκιών μπορούν να πούνε. Ελάτε, ρε, στο δημοτικό θέατρο, να κάτσετε μια ώρα. Ελάτε στο δημοτικό. Στο μικρό λίμανο, ρίξτε. Ποιο μικρό λίμανο, θα σου πω εγώ. Στα πυροβολία, ελάτε στα πυροβολία, να κάτσετε μια ώρα. Όχι κεντρικά, απόμερα να κάτσουν, όπου θέλουν. Όπου θέλουν. Δηλαδή, πού μπορεί να έρθουν αυτοί, ρε παιδί, να του πούμε ένα μέρο να έρθουν. Να κάνουν ότι. Να μα πούνε αυτοί που θέλουν να έρθουν. Να κάτσουν εκεί πέρα. Ποτέ. Πέντε λεπτά να κάτσετε. Δεν θέλουν ποτέ, γι' αυτό κατεβαίνουν εσά. Όχι μια μισή ώρα. Στην Κηφισιά και έρχονται πέντε δημιουργίες ματ. Ρε μαυρίσανε. Σε ένα βαγόνι και τους φέρνουν στον Πειραιά. Ρε είχαν κάτσει και μαυρίσανε. Γυρίσανε οι Ολυμπιακοί από το Θεσσαλονίκη μαυρισμένοι. Λέω πού ήσασταν διακοπές. Όχι λέει στο Λευκό τον Πύργο. Λέει είχαμε κάτσει και είχαμε αράξει και περιμέναμε τους παγκοσμίους πώς έρθουν. Και τελικά και τι έγινε. Και, ναι, και με συστήματα και τέτοια. Και τελικά τι έγινε. Ρε πήρατε το 100. Πήρατε το 100. Πού ήσασταν μαγκές να πάτε. Εδώ ξέρετε να παίρνετε τηλέφωνο. Κάνατε ότι κοιμόσασταν. Μεσημεριάτικα, κάνατε ότι κοιμόσασταν. Ε, και πήρατε το 100, ε. Να πάει. Εσείς οι παοξίδες, οι φρουροί της πόλης, πήρατε την αστυνομία και την ομάδα Ζήτα. Να πάει να δει τι γίνεται με τους Ολυμπιακούς. Εσύ δεν γέλα από εδώ πέρα που μας κάνετε και τους μάγκες, κολοτρυπίδες, ψεύτες. Η μεγαλύτερη απάτη όλων των εποχών. Η μεγαλύτερη απάτη, οπαδική απάτη όλων των εποχών. Κατασκευασμένη από την αρχή μέχρι το τέλος. Χρόνια τώρα. Για να, και μήπως δημιουργήσει οι δημοσιογράφοι ένα αντίπαλο δέος στον κόσμο του Ολυμπιακού. Άστα ρε τώρα μπουρδέλα. Τα μάθατε όλα. Ρωτήστε και κανένα παλιότερο. Έτσι ακριβώς όπως τα λέω. Όλα συμφωνημένα. Και μαγειρεμένα. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ και ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Αυτά που κατηγορείτε σε άλλες ομάδες εκεί τα εκθιάζετε. Όποτε δείξει τη τούμπα, κάτι πετιέται. Και ο κόσμος ρε μπουρδέλα. Και ο κόσμος. Τι καλό έχει κάνει ο κόσμος του ΠΑΟΚ μπουρδέλα. Στην ομάδα του ή στους άλλους. Στην ομάδα του. Τι ευεργεσία έχει προσφέρει. Ας τα διάλα από εδώ πέρα να μιλήσετε. Άμα θέλετε να μιλήσουμε, να μιλήσουμε σοβαρά, μιλάμε ότι γουστάρετε. Άντε μπουρδέλα. Εμπρός. Την Τετάρτη να γαμηθείτε για άλλη μια φορά. Αυτό κλείνοντας, αυτό θέλω να πω. Ρε, στα διάλα, τι είναι αυτό, ναι. Φάνηκε ύποπτος. Ναι ρε, ύποπτος. Παραγγελία θέλει να κάνει, λοιπόν. Πόσες τρολές θέλεις, τι θέλεις. Τι μέγεθη, όλα τα μέγεθη. Όλα τα μέγεθη. Κύριε, άσε να τους δούμε τον Μπα πρώτα. Ε? Τον Μπα και τον Σισε. Τι παραγγελία, θέλεις τον Σισε κατευθείαν να έρθει η delivery boy, τον Σισε. Καλησπέρα και πάλι. Γιατί κλείνω. Άντε για έτσι γουστάρω ρε. Θες να μιλήσει, το είπα και πριν. Άλλο να μιλήσει, ρε. Να δούμε. Να σε φύγω. Ωραία, θα αφήσουμε λίγο να μιλήσει μόνο του. Να ξεφτυλιστεί. Όχι, αφού έχει μιλήσει και έχει πει άλλη ψέματα. Αφού λέει αλήθειες, λέει. Άστο, ρε. Άστο, ρε. Κοίτα να δεις κάποιο ότι πρέπει να παίρνουν και ποινές. Εδώ είπαμε για το Βιερίνια πριν. Γιατί δεν φάει την κόκκινη. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή τι, κάτι. Δεν είναι εδώ πέρα. Πάση γιατί πέσω δεν έχει εδώ. Δεν είναι εξοικειάση. Εδώ έσφαλε την πολίτικη. Έκανε κάτι σωστό. Ο παγκόσμιο, ο εξάστερο. Ο άλλο από το. Ο αυτοαποκαλούμενο. Εσεί όλοι οι αυτοαποκαλούμενοι. Έχετε 3 λεπτά να του πείτε τη γαμίση στα μετά. Λοιπόν, ακούστε τι είπε ο Φλόρ τώρα, παιδιά. Μα είπε ο Φλόρ ότι έχουμε 3 λεπτά. Α σα πούμε τι γαμίση θα πάτε. Λέει, γιατί να το πούμε τώρα. Δηλαδή, α ένα. Παιδιά, είναι ένα ντέρμπι, είναι ένα παιχνίδι. Δεν πρέπει. Είναι ένα παιχνίδι αφύλοπο. Τι είναι αυτό. Αυτά που κάνουν οι δημοσιογράφοι. Είναι ένα παιχνίδι αφύλοπο. Ελπίζουμε να κερδίσει ο καλύτερος. Ρε καλά γαμίσια. Καλά γαμίσια σαν λέμε την Τετάρτη μπουρδέλα. Στον πάγκο σας θα πάτε στη θέση σας εκεί που σας αξίζει. Για άλλη μια φορά. Θέλεις να πεις την πάσα. Ναι, λεπτά. Δεν είναι ένα παιχνίδι αφύλοπο. Να πω πάω καριόλι γαμώ την τυμπαόλη. Τοποθετηθήκαμε εμείς. Μια χαρά. Ωραία και αντικειμενικά. Ποτέ. Εντάξει είμαστε, Φλόρ.
Καλό βράδυ. Καλό βράδυ και εσύ με την παραγγελία έχω την ψωλές που παράγγελες. Θέλω να κάνεις την παραγγελία. Το δρόμο είναι. Ο παπά!